Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μύρισε καλοκαιράκι και μάλιστα πολύ πιο σύντομα. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν και ήδη οι πρώτες πυρκαγιές άρχισαν. 5.000 στρέμματα ήδη καταστράφηκαν στα πιέρια όρη από φωτιά που τα κατέκαιε για 4-24 ώρα. Οι στρατιωτικοί κάθε χρόνο σε όποιο κλάδο και αν υπηρετούν, στρατό ξηράς, πολεμικό, ναυτικό και πολεμική αεροπορία, με εντολή διαχρονικά των κυβερνήσεων, καλούνται να εκτελέσουν εποχούμενα δασοπερίπολα εκτός στρατοπέδων, πέραν των ομάδων πυρασφάλειας εντός στρατοπέδων. Να εκτελέσουν δηλαδή εποπτεία σε πολιτικούς χώρους, ελέγχοντας κάθε ύποπτη κίνηση και να επέμβουν εφόσον χρειαστεί. Φέτος, από την Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου, οι ένοπλες δυνάμεις τίθενται σε ετοιμότητα και θα ενεργήσουν ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους, δεν είναι αυτή η αποστολή τους. Είναι όμως δωρεάν, εργατικό, στελεχικό, δυναμικό. Εξοικονόμηση χρημάτων για την κυβέρνηση για να σπαταλούνται. Στην αγορά πανάκριβων οπλικών συστημάτων προς ενίσχυση ιμπεριαλιστικών πολέμων, Ουκρανία-Γάζα. Πέρσι είδαμε το ασύλληπτο και αμίμητο να επιστρατεύονται πάνοπλοι στρατιωτικοί των ειδικών δυνάμεων επιβιβασμένοι κατά ομάδες σε πάνοπλα τεθωρακισμένα οχήματα, να κυνηγάνε δήθεν εμπριστές φαντάσματα μετανάστες ή δάκτυλους κέντρων σκοτεινών δυνάμεων, όπως ισχυρίζονταν διάφοροι αντιδραστικοί του Βελόπουλου και υιοθετούσε η κυβέρνηση μετατρέποντας τον Εύρο σε σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας πολεμικού πεδίου. Απορούμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν δήθεν πληροφορίες για σκοτεινά κέντρα τα οποία θέλουν να κατακάψουν τη χώρα μας, αλλά να μην γίνεται ούτε μια σύλληψη. Πώς είναι δυνατόν να μην παράχθηκε αποτέλεσμα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τα σκοτεινά αυτά κέντρα να κατάφεραν να κατακάψουν τον Εύρο πριν τους εντοπίσει ο Σούπερ Κοριός ή το Πρέντατορ, το οποίο με μεγάλη ευκολία παρακολουθούσε πολιτικούς, δημοσιογράφους και αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πέρσι θρηνήσαμε την απώλεια τουλάχιστον 28 συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων και 20 ξεριζωμένων μεταναστών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο δάσος της Δαδιάς, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις θρήνησαν 2 πιλότους όταν το Καναντέρ που χειρίζονταν κατέπεσε στην Κάριστο. Κακοσυντηρημένα τα απαρχαιωμένα πυροσβεστικά εναέρια μέσα της χώρας, αφού για τις κυβερνήσεις διαχρονικά η συντήρηση είναι κόστος. Για νέα πυροσβεστικά μέσα, ούτε κουβέντα. Η εκπομπή δασοπεριπόλων με κοστοβόρα φορτηγάκια, τα οποία εκτός από ασύμφορα για αυτές τις αποστολές, καμιά προστασία δεν παρέχουν στο προσωπικό από τις καιρικές συνθήκες, αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα της επιλεκτικής ανικανότητας των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το στράτευμα, αντί να ασχολείται με την υπεροπροστασία των μονάδων, ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα της Αχιάλου και του Άβαντα, ασχολούνταν με παρακολουθήσεις περιπατητών και επιμένων στα βουνά και τα λαγκάδια. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς πέρσι, επισκεπτόμενος εκ των υστέρων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στρατόπεδα και συγκεκριμένα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην 111 πτέρυγα μάχη στην Αχίαλο, βγήκε έξω από τα ρούχα του. Πήρκε μανία με τις διοικήσεις. Δεν ανέλαβε όμως καμία ευθύνη ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Την έριξε εξ ολοκλήρου στις διοικήσεις και στους ίδιους τους στρατιωτικούς. Τι κι αν οι στρατιωτικοί έπραξαν ό,τι έπρεπε να πράξουν, κατά τον κύριο Χαρδαλιά έπρεπε να κλαδευτεί ό,τι δέντρο υπήρχε πέριξ των στρατοπέδων και σε απόσταση 200 μέτρων. Αυτό γίνεται τώρα. Τα στρατόπεδα αποψηλώνονται από ό,τι πράσινη εστία υπάρχει εντός αυτών, ενώ οι στρατιωτικοί κουρεύουν ό,τι πράσινο και σε απόσταση 100 μέτρων πέριξ των στρατοπέδων. Ουσιαστική πρόληψη με ευθύνη των αστικών κυβερνήσεων δεν υπάρχει. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει βέβαια, αφού η πρόληψη και η δασοπροστασία είναι μη επιλέξιμες ενέργειες με κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, συνδιαμόρφωσαν, συμφώνησαν και υπερψήφισαν. Προσλήψεις απαιτούμενου προσωπικού για να καθαρίσει τα δάση, να συντηρήσει τις υποδομές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εστία πυρκαγιάς και εφόσον χρειαστεί να εποπτεύσει στο τέλος, δασικές περιοχές δεν γίνονται. Κόστος. Η εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε δράσεις δασοπροστασίας περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού γίνεται, ώστε να επικαλούνται οι κυβερνήσεις τα δύσκολα που κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μέχρι και το στρατό βγήκε, βγάλαμε στα δάση μας. Οι αστικές κυβερνήσεις θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν
ότι η περαιτέρω εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στο θέμα δασοπροστασίας πρέπει να λάβει τέλος. Στις 9 Ιούνιου θα δώσουμε ισχυρή απάντηση. Με εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα ψηφοδέλτια στις κάλπες, με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, ο λαός μας θα στείλει ηχηρό μήνυμα στο Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόληψη και η προστασία της ζωής μας, της περιουσίας μας και του περιβάλλοντος από τις δασικές πυρκαγιές είναι από τα μείζωνα θέματα. Τα χρήματα των λαών της Ευρώπης που με τις θυσίες τους υφαρπάζονται από τις αστικές κυβερνήσεις πρέπει να δαπανώνται στην πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού και στην αγορά όλων εκείνων των αναγκαίων μέσων για τη δασοπυρόσβεση και όχι σε πολεμικούς εξοπλισμούς που με ευθύνη των αστικών κυβερνήσεων της χώρας προωθούνται για την ενίσχυση των πολεμικών κρεατομηχανών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.